Θα πάμε να συναντήσουμε την ανώτερη λειτουργό του Υπουργείου Εργασίας, την κυρία Βασιλική Χατζιαδάμου. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Χατζιαδάμου. Καλό σας μεσημέρι. Όσες από τις πρόνοιες των νέων σχεδίων και αν πούμε, πάντα θα προκύψουν απορίες από τους άμεσα ενδιαφερόμενους. Συνεπώς, αυτό που θέλουμε πρώτα να δούμε είναι πού μπορούν να επικοινωνούν. Επιστρατεύονται κάποιες γραμμές επικοινωνίας, τετραψήφια αριθμοί, τα κατατόπους. Ακόμα είναι λίγο νωρίς, γιατί δεν έχουν βγει αποφάσεις, δεν έχουν ανακοινωθεί οι σχετικές αποφάσεις της Υπουργού Εργασίας. Πρέπει πρώτα να δημοσιευτούν οι αποφάσεις στην επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας, να βγάλουμε τις αιτήσεις για να μπορεί ο κόσμος να υποβάλει αίτηση και τότε ναι, θα υπάρχουν απορίες. Αν και για να σας πω την, έτσι, η πραγματικότητα είναι ότι τα σχέδια δεν είναι καινούργια σχέδια, με την έννοια ότι το σχέδιο της πλήρους αναστολής εργασιών υπάρχει από τον Μάρτιν του 20. Είναι ένα σχέδιο που λειτουργεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Προκύπτουν και τα εφάπαξ ποσά τώρα. Να πάμε ένα-ένα. Λοιπόν, οπότε εκείνον της πλήρους αναστολής εργασιών είναι το ίδιο, σχεδόν το ίδιο όπως πρωτοξεκίνησε. Όλα τα σχέδια είναι παρόμοιο τρόπος υποβολής τους. Το τι θέλει είναι λίγη προσοχή ως προς το ποιο σχέδιο πρέπει να υποβάλει ο καθένας. Όταν θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις, θα πρέπει ο καθένας που ενδιαφέρεται να διαβάσει τις αποφάσεις για να είναι βέβαιος ότι υποβάλλει αίτηση στο σωστό σχέδιο. Mm. Το τι έχει αλλάξει στο σχέδιο της πλήρους αναστολής είναι τα ποσοστά που επιδοτούνται, που είναι πολύ πιο ψηλά. Αυτό έχει αλλάξει. Και αυτή την περίοδο για τον Ιόβρη θα έχουμε, αναμένεται ενώ μέχρι τον Οκτώβριο ήταν πολύ λίγος αριθμός των αιτήσεων, γιατί ήταν πολύ λίγες οι επιχειρήσεις που ήταν κλειστές με διάταγμα. Τώρα αναμένεται ότι φυσικά θα αυξηθούν οι αιτήσεις. Βεβαίως. Ναι, κάτι στην πορεία, για το εφάπαξ. Ναι, πριν φτάσουμε στο εφάπαξ, επειδή προκύπτουν και θέματα και οι ειδικές ομάδες, οι κατηγορίες, αν θέλετε, με τα νέα περιοριστικά μέτρα, κλείνουν για παράδειγμα οι παιδότοποι. Υπάρχουν επιχειρήσεις που είναι. Να ενταχθούν. Ακούστε λίγο. Είναι επιχειρήσεις που είναι παιδότοποι μαζί με χώρους εστίασης. Είναι συνδυαστικά. Κλείνει το μισό το σκέλος, όμως είναι και αυτό ένας λόγος που πάνε στον παιδότοπο και οι γονείς να φάνε, επειδή υπάρχει ο παιδότοπος. Άρα δεν κλείνει ουσιαστικά η επιχείρηση. Δεν δουλεύει στο κομμάτι της που της αποφέρει το κέρδος. Άρα σε τέτοιες περιπτώσεις τι γίνεται όταν είναι κάτι το οποίο χάνει από τα έσοδά του ή από τον κύκλο εργασιών του, επειδή ακριβώς υπάρχουν αυτά τα απαγορευτικά, όμως συνεχίζει να εργάζεται. Ναι, όπως πιθανόν να έχετε δει, επιχειρήσεις οι οποίες έχουν επηρεαστεί από την κατάσταση με τον κορονοϊό και ο κύκλος εργασιών τους έχει μειωθεί πέραν του 80% σε σχέση με τον περσινό αντίστοιχο μήνα, πάλι θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Άρα υπάρχει πρόνοια και για αυτές τις επιχειρήσεις. Ναι, αν είναι παιδότοποι ή ποια είναι η άδεια λειτουργίας για κάθε μια από αυτές τις επιχειρήσεις, αντιλαμβάνω. Αν είναι παιδότοπος. Ουσιαστικά εξαρτάται από την οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης, αλλά και μια επιχείρηση η οποία πραγματικά έχει επηρεαστεί από την κατάσταση με τον κορονοϊό και έχει μειωθεί, όπως σας έχω αναφέρει, ο κύκλος εργασιών πέραν του 80%, θα μπορεί να υποβάλει. Και έχουμε και τα εφάπαξ ποσά που εξήγηλε χθες ο Υπουργός Οικονομικών, ναι, για τις επιχειρήσεις, κυρίως για να καλύψουν τα ενοίκια, τα τρέχοντα έξοδα. Αυτό πότε άρχισε η καταβολή αυτού του ποσού? Αυτά είναι σχέδια του Υπουργείου Οικονομικών, ναι, τα οποία θα υλοποιήσει το Υπουργείο Εργασίας. Όπως θα έχετε δει, πιθανόν να έχετε δει, εντάξει, ακόμα δεν είναι ότι έχει αποφασιστεί ακριβώς ο τρόπος που θα δοθεί η επιδότηση. Αλλά αν πάμε με τον ίδιο τρόπο που έγινε την περασμένη φορά και όπως έχει ήδη αναφερθεί, θα υποβάλουν αιτήσεις, θα εγκριθούν οι αιτήσεις τους, αυτό που θα εγκριθούν οι αιτήσεις τους για τον Νιόβρη, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία εμπίπτουν, θα δοθεί και επιδότηση. Θα ρωτάμε βεβαίως, κυρία Χατζιαδάμου, διότι και εμείς είμαστε δημοσιογράφοι και ενώ παρακολουθούμε και τις διασκέψεις κλπ. Σκεφτείτε τον κάθε εργαζόμενο εκεί έξω. Είναι όλη αυτή η πανδημία ένα puzzle, είναι κομματάκια, πρέπει να ενώσει το Α με το Β, το διάταγμα αυτό με το άλλο.
Όπως θα έχουμε δει, σε αυτό που λέτε εσείς είναι το σχέδιο που τρέχει, είναι αυτό που προστίθεται, είναι αυτό το οικονομικό, θα πάει στο εργασίας, είναι ο κύκλος. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε και τον κόσμο πόσο, ναι, πόσο δύσκολο του είναι. Αγωνία. Ναι. Την αγωνία του κόσμου, αλλά και αλλά και τις δεδαλώδεις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν ή και η ανάλυση αυτού του διατάγματος. Κάθε φορά που έχουμε ένα διάταγμα, κυρία Χατζηαδάμου, έχουμε και 8 διευκρινιστικές ανακοινώσεις για κάθε του πρόνοια. Και αυτά είναι που ενοχλούν και τον κόσμο, ο οποίος έχει ήδη, είναι σε κατάσταση κόμπωσης και όχι πολύ καλής ψυχολογικής κατάστασης. Σε κάθε περίπτωση, αυτά έχουν επεξηγηθεί λίγο πολύ τα σχέδια. Λέτε ότι όταν θα ανοίξουν κιόλας, θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις πού και πώς μπορεί να απευθυνθεί ο κάθε ενδιαφερόμενος. Όμως ακριβώς υπάρχουν πάντοτε. Όταν ανοίγουν οι αιτήσεις, έστω και αν ήταν η πολλωστή φορά που ανοίγαν οι αιτήσεις για κάποια περίοδο, πάντοτε υπήρχαν ανακοινώσεις και επεξηγήσεις για να βοηθηθεί ο κόσμος. Ναι. Αυτό λέμε, αλλά και αυτό θα γίνει και αυτή την φορά. Ναι. Τώρα, είπαμε από χθες ότι μαζεύουμε και ερωτήσεις, κυρία Χατζηαδάμου, από πολίτες, οι οποίοι κυρίως είναι από Λεμεσό και Πάφο ή και μπορεί να είναι και από άλλες επαρχίες και εργάζονται σε Πάφο και Λεμεσό. Είναι κατανοητό ποιος ο λόγος για τον οποίο έχουμε αυτό το lockdown, αλλά και την απαγόρευση κυκλοφορίας μεταξύ αυτών των δύο πόλεων. Όμως, υπάρχουν περιπτώσεις εργαζομένων. Για παράδειγμα, αυτό που λέγαμε και χθες, είναι τόσο μικρές οι αποστάσεις που ένας εστιατόρας από τη Λεμεσό, η κατοικία του, και έχει στο ζύγι το εστιατόριο του. Τι μπορεί να κάνει αν θεωρείται αυτό πολύ σημαντικό να είναι στην εργασία του και άρα θα του επιτραπεί, θα εξαιρείται της απαγόρευσης. Όπως είναι το διάταγμα του Υπουργείου Υγείας, θεωρώ ότι δεν αφήνει πολλά περιθώρια για αμφιβολίες, γιατί όπως αναφέρεται, έτσι να το διαβάσω απλά για να είναι ξεκάθαρο, ότι επιτρέπεται η διακίνηση εργαζομένων, νομένου εντάξει ότι κατέχουν τη σχετική βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένων, εφόσον είναι απολύτως αναγκαία για τη λειτουργία των δραστηριοποιημένων επιχειρήσεων σε εργοτάξια, έναν, σε εγκαταστάσεις πετρελαίων, δύο, σε βιομηχανίες τροφίμων και γεωργικών προϊόντων, τρία, διακίνηση για σκοπούς έκτακτων επιδιορθώσεων, τέσσερα, και συντηρήσεων μηχανημάτων συσκευών και εταιρείες παραγωγής φαρμακευτικών συσκευασμάτων. Και εφόσον δεν μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως, άρα δεν αφήνει περιθώρια πολλά, όπως είναι το διάταγμα για άλλες περιπτώσεις. Ναι, είναι πολλά περισσότερα από αυτά που μας λέτε στη μετάβαση εργαζομένων. Είναι και άλλα από αυτά που μας λέτε. Ακόμα και εμείς οι δημοσιογράφοι είμαστε μέσα. Ναι, μετά κάνει διευκρινήσεις. Αυτό λέμε, κάνει σίγουρα πάντα υπάρχουν διευκρινήσεις. Πιο κάτω. Αλλά δεν κάνει διευκρίνηση. Κάνουν για υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων, όπως είπατε, για αθλητές, για τους δημοσιογράφους κλπ. Υπάρχουν οι διευκρινήσεις. Στις διευκρινήσεις κάποιος μπορεί να βρει τη δική του περίπτωση. Ναι. Αυτό είναι όμως ποιος ορίζει ότι είναι πολύ αναγκαίο και ουσιαστικό να πάει κάποιος. Έχαμε σήμερα και μια διευκρίνηση, αυτή τη φορά από το Υπουργείο Υγείας, ότι σε συγκεκριμένους, πώς το λέει η Ιάκωβε, βρες το να μας το ξαναμπείς για να ξέρουμε και πού απευθυνόμαστε κάθε φορά. Για συγκεκριμένους, πολύ συγκεκριμένους λόγους μπορείς να απευθυνθείς στο αρμόδιο Υπουργείο. Όμως υπάρχει ένα Υπουργείο Υγείας. Για εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις ή περιπτώσεις αδύρυτης ανάγκης. Ναι. Έτσι. Τώρα, για παράδειγμα, υγείας. Κυρία. Είναι ο Υπουργός Υγείας που το αποφασίζει. Ναι, λέω σίγουρα. Κάποιο Υπουργείο θα είναι. Λέει εδώ ότι στις επαρχίες Πάφου και Λεμεσού επιτρέπεται η διεξαγωγή τηλεοπτικών γυρισμάτων και ηχογραφήσεων με την αυστηρή τήρηση των σχετικών πρωτοκόλων. Mm-hmm. Αν η ηθοποιία, ας πούμε, είναι από άλλη επαρχία, τι θεωρείτε αυτό? Θα μπορούν να πάνε? Εγώ θεωρώ είναι ό,τι μπορούν να πάνε. Ναι. Γιατί αυτό λέει. Αυτό λέει, βάζει τις εξαιρέσεις, ότι μπορούν να διακινηθούν. Εδώ δεν είναι για διακίνηση αυτό που σας... Είναι ποιες... Τι μπορεί να είναι ανοιχτό στην Λεμεσό. Α, okay. Ναι, αλλά κάπου το λέει για τα γυρίσματα κλπ. Νομίζω.
Ναι, λοιπόν, αυτά είναι το πρόβλημα, κυρία Χατζηδάμου, ότι είναι οι αστυνομικοί, τα μέλη της αστυνομίας που θα καλούνται αυτά που συζητάμε και ούτε εσείς είστε θέσεις ακριβώς να μας πείτε, διότι είναι και λογικό δηλαδή. Είναι το παράλογο μέσα στο λογικό ότι δεν είμαστε σε θέση να δώσουμε απαντήσεις. Όχι σε όλα, αλλά, γιατί δεν μπορείς να περιλάβεις. Ναι, αλλά οι αστυνομικοί τι θα κάνουν. Οι αστυνομικοί δεν ξέρω τι οδηγίες έχουν, δεν μπορώ να σας απαντήσω εγώ για την αστυνομία. Απλά οποιοδήποτε πολίτης θεωρώ έχει αμφιβολία θα πρέπει να επικοινωνεί με το Υπουργείο Υγείας. Ναι. Γιατί είναι το καθήλυνα αρμόδιο Υπουργείο για αυτά τα πράγματα. Άρα θεωρώ αν δεν μπορεί να βρει τη δική του περίπτωση μέσα στο διάταγμα πρέπει να επικοινωνεί με το Υπουργείο Υγείας. Ναι. Και αυτή δεν μπορεί να παραμείψει στο δικό σας το εργασίας, κυρία Χατζηδάμου, αν είναι θέματα εργασιακά. Μην έχουμε αυτή την... Αυτά ναι. Δεν είναι... μπορεί να ζητήσουν την άποψή μας για κάτι, αλλά η απόφαση, όπως αναφέρει και στο διάταγμα, είναι του Υπουργού Υγείας. Μάλιστα. Και εκεί πρέπει να απευθύνονται και το λέει ρητά, ότι εκεί πρέπει να απευθύνονται. Ναι. Κατανοητό, κυρία Χατζηδάμου, προσπαθούμε και εμείς να βοηθήσουμε τους πολίτες. Αντιλαμβάνομαι, ναι. Λοιπόν. Αλλά εμένα η άποψή μου είναι ότι εκτός από τις περιπτώσεις, συγγνώμη, που κάποιος μπορεί να βρει τη δική του περίπτωση και να είναι ξεκάθαρη, αν δεν μπορεί να τη βρει, αν δεν μπορεί να κατανοήσει σε ποια κατηγορία να ανήκει, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Υπουργείο Υγείας. Μάλιστα. Λοιπόν, να δούμε αν μπορούμε να λύσουμε κάποια άλλη απορία. Λέει εδώ, είμαι επιχειρηματίας και εργοδοτώ δεκάδες υπαλλήλους. Μπορώ να τους εκδώσω βεβαιώσεις και να λειτουργήσω την επιχείρησή μου. Είναι αυτό που είπαμε, ότι μπορεί να λειτουργήσει με προσωπικό ασφαλείας ή... Ναι, ναι, ναι. Και εξαρτάται γιατί προσωπικό μιλούμε. Γιατί προσωπικό μιλούμε, γιατί είδους επιχείρηση μιλούμε. Ναι. Είναι αυτά που καθορίζονται μέσα στο διάταγμα. Θα πρέπει κάποιος για να μπορεί να απαντήσει, πρέπει να δει τι είδους επιχείρηση είναι. Μάλιστα. Γι' αυτό είναι καλό ο καθένας. Υπάρχει αναστημένη το διάταγμα. Στο σελίδα του κυβερνητικού τυπογραφείου είναι καλό να τη βρουν και παντού και αλλού και στο PAO κλπ. Είναι καλό να τη βρουν ο καθένας, ο κάθε εργοδότης, ο κάθε επιχειρηματίας να τη βρει για να μπορέσει να δει πού ανήκει. Μάλιστα. Κυρία Χατζηδάμου, να σας ευχαριστήσουμε. Καλή συνέχεια να έχετε. Ευχαριστώ.